μαζί με τον κύριο Στάμου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Από τις εκδόσεις Σύμβος με τη νέα Ιόβιο Υπομονή. Μάλιστα. Ένα βιβλίο που έχει γράψει μαζί με τον κύριο Θανάση Ρούσο. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Εδώ θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω μόνο ότι ο πρώτος και κύριος συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Θανάσης Ρούσος. Ήταν δική του ιδέα αυτό το βιβλίο. Τα δικά μου τα κείμενα είναι εξ αφορμής της δικής του προσέγγισης πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και φιλοξενούνται σε αυτό το βιβλίο με πολύ αγάπη από τον ίδιο, τον θεωρώ λατρεμένο φίλο. Και αυτός είναι εκείνος ο οποίος είχε, επαναλαμβάνω, τον πρώτο και κύριο ρόλο στην σύλληψη και έκδοση αυτό το βιβλίο. Ο τίτλος είναι «Η Όβιος Υπομονή». Σε τι ακριβώς απηχεί? Θεωρώ ότι όποιος ζει στην Ελλάδα τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια, οπωσδήποτε έχει σκεφτεί ότι είναι ένας μικρός ή ένας λίγο πιο μεγάλος Ιώβ. Διότι είναι τόσα τα χτυπήματα τα οποία δέχεται καθημερινά από διάφορα μέρη με διαφορετικούς τρόπους. Προσπαθεί να επιβιώσει. Και νομίζω ότι το κρίσιμο είναι, όπως και στην περίπτωση του Ιώβ, εάν θα διατηρήσει την αξιοπρέπειά του, την πίστη του σε αυτά τα οποία πιστεύει, τα ιδανικά του, ότι δεν θα λιποψυχήσει και ότι δεν θα λιγοστέψει ως άνθρωπος. Θεωρώ ότι και αν και εμείς ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ιώβ και δεν λιγοστέψουμε σαν άνθρωποι, δεν λιποψυχήσουμε, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που μας έχουμε, που έχουν έρθει και αυτά που θα έρθουν στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, σέβεστε τη φιλία, την οποία και νομίζω ότι μέσα στο βιβλίο ξυμνείτε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και τη φιλία που είχατε και με τον κύριο Ρούσο, και προφανώς από όλα αυτά τα βιώματα θελήσατε να γράψετε ένα τέτοιο βιβλίο. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό? Θεωρώ ότι η φιλία είναι ό,τι το ανώτερο υπάρχει σαν συνέστημα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Είναι προϊόν κατεξοχήν ελεύθερης επιλογής και από εκεί και πέρα η οργάνωσή του και η εξέλιξή του εξαρτάται από τη διάθεση των φίλων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ανώτερο από τη φιλία, ούτε και μπορεί να υπάρξει. Σε ποιο κοινό ακριβώς αναφέρεται? Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα ανθρώπων η οποία δεν μπορεί να το διαβάσει ή δεν απευθύνεται συγκεκριμένα σε κάποια ομάδα ανθρώπων προκειμένου να πετύχει είτε συγκεκριμένα αισθήματα σε αυτή την ομάδα είτε να την κινητοποιήσει προς ορισμένη κατεύθυνση. Το βιβλίο αυτό, όπως σας είπα, απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν, οι οποίοι υποφέρουν. Εμείς θεωρούμε, γράφοντας αυτό το βιβλίο, ότι θα πρέπει να φέρουμε στο μυαλό μας, όσοι δεν το έχουμε φέρει μέχρι τώρα, ότι όπως ο Ιώβ άντεξε και βγήκε νικητής από μια τέτοια δοκιμασία, έτσι και εμείς θα πρέπει να αντέξουμε για να βγούμε νικητές. Αυτοί οι πίνακες? Οι πίνακες είναι όλοι του Θανάση του Ρούσου, ο οποίος εκτός από συγγραφέας, να σημειώσω εδώ ότι το βιβλίο αυτό είναι το τρίτο βιβλίο. Ο Θανάσης ο Ρούσος έχει εκδώσει μόνος του άλλα δύο βιβλία. Όλοι οι ζωγραφικοί πίνακες μέσα στο βιβλίο είναι του Θανάση του Ρούσου, ο οποίος, όπως σας είπα, εκτός από συγγραφέας είναι και εξαιρετικός ζωγράφος. Και αγαπάει και τη θάλασσα, από ό,τι φαίνεται πολύ. Ναι, τα θέματα με τη θάλασσα είναι μεγάλη του αγάπη. Θα θέλετε να μας διαβάσετε και ένα απόσπασμα? Ναι. Προς επίρρωση αυτού του οποίου είπα για τον Ιώβ, να σας διαβάσω ένα απόσπασμα, τι ακριβώς, ποια είναι η κεντρική ιδέα του βιβλίου. Είναι κείμενο του Θανάση του Ρούσου. Ξέρεις, καθόλου δεν είμαι σίγουρος εάν υπάρχουν ετούτη την εποχή άνθρωποι που έχουν την υπομονή του Ιώβ, εκείνου που συμφορές έριχνα καθημερινά πάνω στο κεφάλι του και αντί να λιποψυχήσει, αντί να αρνηθεί, εννοείται το Θεό, αντί να τον βλαστημήσει, εννοείται το Θεό, συνέχεια τον δοξολογούσε. Να σας διαβάσω τώρα ένα απόσπασμα από ένα δικό μου κείμενο που είναι πάνω στο κείμενο αυτό του Θανάση του Ρούσου. Ο ουρανός είναι άπειρος, μα και ο εαυτός μας είναι απροσμέτρητη άβυσσος. Μπορεί να χωρέσει αρκετό ουρανό, ώστε να τον φωτίζει και να τον γλυκαίνει, έτσι που να μην φοβόμαστε πια να τον κοιτάξουμε κατάματα. Να λοιπόν που τελικά το ταξίδι για τον ουρανό δεν είναι προς τα πάνω αλλά προς τα μέσα. Και κοίταξε να δεις που τελικά βλέπουμε τόσο φως και τόσο ουρανό, όσο φως και ουρανό έχουμε μέσα μας. Εάν λοιπόν εμείς κοιτάξουμε μέσα μας. Άρα μιλάμε για μια αλληλεγγύη, για μια φιλία, για μια ενότητα, για μια υπομονή προς τον συνάνθρωπο, προς τον ελληνικό λαό, έτσι δεν είναι? Όπως είπα και προηγουμένως, εάν σκεφτούμε τους εαυτούς μας και σκεφτούμε τους συνανθρώπους μας ως εαυτούς και σε αναφορά με εμάς, θεωρώ ότι δεν πρόκειται να λιγοστέψουμε ως άνθρωποι, δεν πρόκειται να φαγωθούμε μεταξύ μας όπως ενδεχομένως κάποιοι θέλουν. Θα συνεχίσουμε μαζί και αν είμαστε οι άνθρωποι μαζί, δεν έχουμε κανένα φόβο. Εξάλλου, να μην ξεχνάμε ότι η χωμάτινη φύση μας
είναι απλώς και μόνο για να μας θέτει ορισμένα ερωτήματα και όχι για να μας οδηγεί στον τάφο. Είμαστε κάτι πέρα από τον τάφο, κάτι πάνω από τον τάφο, αξίζουμε καλύτερα πράγματα και όσοι πιστεύουν σε αυτά τα επιτυγχάνουν. Έχετε αρκετά φιλοσοφημένες, νομίζω, απόψεις και θεωρήσεις. Μέσα από το βιβλίο παρακινείται λοιπόν τον αναγνώστη να συμμετέχει με τη σκέψη και τη φαντασία του διαβάζοντάς το. Θεωρείτε ότι έχετε πετύχει το σκοπό σας? Αυτό δεν το ξέρω, κατά πόσον θα πετύχουμε το σκοπό μας ή όχι. Αυτό θα φανεί μετά την κυκλοφορία του βιβλίου από το τι θα πούν οι αναγνώστες. Εμείς εκείνο το οποίο θέλουμε είναι οι σκέψεις τις οποίες καταθέτουμε, τα συναισθήματα τα οποία καταθέτουμε, να αποτελέσουν είτε αφετηριακή σκέψη, είτε ένζυμο προς περαιτέρω ζύμος, είτε μαγιά, εάν έχουν τέτοια τύχη, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να σκεφτούν πάνω σε ορισμένα ζητήματα, να τα κουβεντιάσουν με τους φίλους τους, να τα κουβεντιάσουν με τον εαυτό τους, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα δημιουργηθεί μια τέτοια κοινωνία γύρω από το βιβλίο και με αφορμή το βιβλίο, ώστε να προωθήσει αυτό το οποίο εμείς θέλουμε. Δηλαδή αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι όσο σκοτάδι και αν υπάρχει, δεν θα πρέπει να μας γονατίζει. Δεν είμαστε παιδιά του σκοταδιού, είμαστε παιδιά του φωτός. Η θέση μας είναι στο φως. Να σκεφτόμαστε πάντα και λογικά πάρα πολλά πράγματα και διάφορα θέματα τα οποία διαβάζουμε, έτσι. Βεβαίως. Δεν πρέπει να μας τρομοκρατεί το οτιδήποτε, επιτρέψτε μου την έκφραση, μας το σερβίρουν ή οτιδήποτε θέλουν να μας το παρουσιάσουν ως αδύρυτο καταναγκασμό. Είμαστε πρικισμένοι με λογική. Η λογική είναι το μόνο μας όπλο. Φανταστείτε ότι τη φύση την αντιμετωπίζουμε μέσω της επιστήμης. Η λογική είναι το μόνο μας όπλο απέναντι στα δεινά που μας περιμένουν. Εάν βάλουμε τη λογική μας να λειτουργήσει, οι φόβοι μας θα περιοριστούν. Η πιθανότητα να πραγματοποιηθούν αυτοί οι φόβοι θα περιοριστεί ακόμα περισσότερο και όλοι θα μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματικότητα, ας την πω, άφοβη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Στάμου. Και με τη νέα Ιόβιο υπομονή κλείνουμε εδώ το Ανάδειξέ του. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που με κάλεσατε.